Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα εγκαίνια της Πανελλήνιας Έκθεσης Κορινθία 2011 παραβρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάντος Μεγλίτης. Ο κ. Μεγλίτης τόνισε σε δηλώσεις του ότι η έκθεση αυτή στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας σε μια περίοδο όπου ο ελληνικός λαός βιώνει επώδυνα τις συνέπειες της πολύπλευρης κρίσης και εδώ στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, δήλωσε αισιόδοξος ότι η χώρα θα υπερβεί την κρίση. Μια σημαντική έκθεση που γίνεται σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός βιώνει επώδυνα τις συνέπειες της πολύπλευρης κρίσης και εδώ στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τους επιχειρηματίες που παρά τα προβλήματα πιστεύουν ότι μπορούν να αντισταθούν σε αυτή την κρίση, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο, να αξιοποιήσουν και να ωφεληθούν από το σημαντικό θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε για την επιχειρηματικότητα τα τελευταία 2 χρόνια. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα της νομοθεσίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό για τις επενδύσεις περιβάλλον, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να αξιοποιήσουμε με αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Άρα, εναπόκειται στον πατριωτισμό όλων μας, στον πατριωτισμό των επιχειρηματιών, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να μην περιμένουν όλα από το κράτος, να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Σήμερα, παρά την κρίση, δημιουργούνται επιχειρήσεις. Δεν κλείνουν μόνο. Υπάρχουν επιχειρηματίες με φιλοδοξίες, με επιχειρηματική δυναμική που δημιουργούν επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Τα πράγματα ασφαλώς δεν είναι καθόλου εύκολα. Δίχως όμως μυρολατρεία, αλλά με αποφασιστικότητα, με δύναμη, με τόλμη, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο να βγει η χώρα από την κρίση. Είμαι αισιόδοξος. Πέρα από αυτό το κλίμα της κατάθλιψης που δημιουργείται πολλές φορές τεχνικά, είμαι και είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικά η χώρα θα υπερβεί την κρίση. Ότι μπορούμε όλοι μαζί, στη βάση της εθνικής συνεννόησης, στη βάση της εθνικής ενότητας και αναλαμβάνοντας ο καθένας τις εθνικές του ευθύνες, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια νέα προοπτική για τον τόπο, για μια νέα ανάπτυξη, για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Η ανάπτυξη δεν εντέλεται. Η ανάπτυξη δεν δημιουργείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Εμείς αναλαμβάνουμε το δικό μας κομμάτι ευθύνης, αλλά χρειάζεται και από την άλλη πλευρά. Χρειάζεται από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Σήμερα η ευθύνη δεν είναι μόνο κυβερνητική, δεν είναι καν μόνο πολιτική ως ευθύνη του πολιτικού συστήματος, είναι ευθύνη όλων των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας, του συνδικαλιστικού συστήματος, των πολιτών, των φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Γιατί είτε θα βγούμε όλοι μαζί από την κρίση, είτε όλοι μαζί θα βουλιάξουμε σε αυτή την κρίση. Και πιστεύω ότι δεν περιποιεί τιμή στην Ελλάδα να συρθούμε σε μια μακρά κρίση που θα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της ελληνικής νεολαίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ απέδειξε με τη στάση της, την καθημερινή της στάση και παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τα επώδυνα μέτρα που κληθήκαμε να υιοθετήσουμε, ότι έχει μια αραγή ενότητα, είναι τσιμενταρισμένη η ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά τα λόγια τα μεγάλα που ακούμε καθημερινά. Αντιλαμβάνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι έλαχε ο ιστορικός κλήρος, η αποστολή, αν θέλετε, στην παράταξή μας να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Πιστεύω ότι την επόμενη περίοδο και με τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν και είναι μέτρα που εντάσσονται και έχουν ήδη ψηφιστεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας, η χώρα θα επανακτήσει την αξιοπιστία της, θα εμπεδώσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κοινοτικούς μας εταίρους, ώστε να υλοποιήσουμε την πολύ σημαντική απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 21 Ιουλίου. Αυτό είναι το στοίχημα. Το στοίχημα αυτό πρέπει να το κερδίσουμε. Όχι για την κυβέρνησή μας, αλλά το στοίχημα αυτό πρέπει να κερδιθεί για την πατρίδα μας, για τη σωτηρία της πατρίδας μας.